και την εορτή των Αγίων Τριών Ιερατών, καλωσορίσουμε στο ναό μας για μία ακόμη φορά τον Πατέρα Μωυσή, πολυγραφότατο, πολυγραφότατο και πολυτάλατο μοναχό, ο οποίος εδώ και 38 χρόνια, το 1984, ασκείται στον περιβόη της Παναγίας μας, καταρχήν κάτω από την υπακοή του Γέροντος Ευγενιανού σε Σιμονόπετρα και στη συνέχεια με την ευλογία δική του στην κουτρομουσιακή σκήνη του Αγίου Παντελεήμονος και συγκεκριμένα ως γέροντας στην καλύβα του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Έχει συγγράψει, όπως είναι γνωστό, πολλά βιβλία. Το 61ο βιβλίο του κυκλοφόρησε το λίγο ημερό. Είναι ένα περισπούδαστο, πνευματικό αλλά και επιστημονικό έργο. Είναι το τρίτομο γεροντικό εναρέτων μορφών του Αγίου Όρους του 20ου αιώνα. Δηλαδή περιλαμβάνει αγιορείτες γέροντες, εναρέτους γέροντες, οι οποίοι εκκινήθησαν κατά τον 20ο αιώνα, 1901 μέχρι 2000. Είναι περίπου 1650 σελίδες, περιλαμβάνει 450 περίπου πρόσωπα τα οποία περιγράφεται και ανέκτητες πολλές φωτογραφίες. Όπως μας έλεγε ο πατήρ Μωυσής, είναι ένα έργο ουσιαστικά ζωής και βαθιάς δικής του επιθυμίας, το οποίο το ετοίμαζε 20 ολόκληρα χρόνια, συλλέγοντας πληροφορίες από διαφόρους πατέρες εντός και εκτός του Αγίου Χώρου. Έτσι λοιπόν σήμερα με την ευκαιρία κάποιας διακονικής και ερωτοστολικής περιοδίας του, ο Πατήρ Μωυσής έχει την ευλογία από την Εκκλησία μας να εξέρχεται το Αγίου Όρος και να μας διακονεί με τον Λόγο Του, πέρα από το γραπτό και το προφορικό, και για λόγους και υγείας, διότι είναι και ταλαιπωρημένος ο ίδιος από μικρό παιδί στο πόνο και στην ασθένεια. Έτσι λοιπόν ήρθε και στην πόλη μας, μίλησε σε αυτές τις χριστιανικές θέσεις στους νέους και σήμερα θα έρθει με μεγάλη ευλογία να είναι κοντά μας στην Ευαγγελίστρια. Το θέμα του είναι η μεγάλη αρετή της αγάπης, το οποίο πάντοτε είναι επίκαιρο και ιδιαίτερα στις ημέρες μας, καθώς θα μας το αναπτύξει ο καθένας από εμάς πέρα από αυτά που θα ακούσουμε. Μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες θα υποβάλουμε στο τέλος. Απλά σας λέω, ο καθένας να σκεφτεί αν θέλει να ρωτήσει κάτι, αλλά να είναι ερωτήσεις του θέματος. Και πάλι, σεβαστέ Πάτερ, που εσείς ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας, στον ναό της Παναγίας μας, από το περιβόη της Παναγίας μας. Να έχουμε την ευχή σας και σας ακούμε πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θεό, τον Σεβασμιότατο και τον αγαπητό πατέρα Αμβρόσιο για την προσλαλιά του. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήρθατε στον Ιερό Μητροπολιτικό αυτό ναό για να ακούσετε τον ταπεινό ομιλητή. Δεν θέλω να σας κουράσω με μακρύς προλόγους, έτσι θα εισέλθω αμέσως στο θέμα μου, το οποίο προ ολίγο αναφέρθηκε. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, ο Απόστολος της Αγάπης, γράφει στις ωραιότατες επιστολές του: «Ο Θεός αγάπη εστί». Η αγάπη βεβαίως δεν αποτελεί την ουσία του Θεού, γιατί αυτή είναι κρυμμένη, άγνωστη, απερινόητη και απρόσιτη. Αποτελεί όμως βασική άκτιστη ενέργεια του Θεού, με την οποία κινείται, επικοινωνεί, δημιουργεί, προστατεύει, προάγει, εμπνέει, φωτίζει και καθοδηγεί. Ο Απόστολος Παύλος λέγει χαρακτηριστικά στον περίφημο ύμνο της αγάπης πως η αγάπη είναι αιώνια. Όλα θα περάσουν, αλλά αυτή θα μείνει για πάντα. Ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη είναι το μεγαλύτερο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος.
Το καταπληκτικό είναι ότι η αγάπη του Θεού, που είναι η άκτιστη Θεία ενέργεια, θα συνεχίσει να δωρίζει στους εσωσμένους χάρη, τιμή και δόξα και πρόσθετη τελειότητα και στην άλλη ζωή, καθώς θεολογεί ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Η αγάπη κατά τον Όσιο Ιωάννη της Κλίμακος είναι η κορυφαία των αρετών. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή είναι κυρίαρχη. Ο Θείος Απόστολος Παύλος την ονομάζει πλήρωμα νόμου. Ο ίδιος ο Χριστός λέγει πως πάνω στην αγάπη στηρίζονται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Η πρώτη αγάπη, αγαπητοί μου αδελφοί, θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει ακέραια, ολόκληρη, θερμή, εκβαθέων, εγκάρδια, ολοσχερής, με όλο μας το είναι, φιλότιμα, συνεχώς προς τον Πανάγαθο Θεό Πατέρα. Η φιλοθεία είναι κίνηση, τάξη, έλξη, μαγνητισμός προς τον Θεό. Πρόκειται για δυνατή και αγαθή διάθεση της ψυχής. Οι Άγιοι Πατέρες μιλούν για θείο έρωτα. Τότε η ψυχή του ανθρώπου προσκολάται στον Θεό μόνιμα και τίποτε άλλο δεν προτιμά. Τίποτε υλικό και φθαρτό δεν την αγγίζει. Μόνο το Θεό σκέπτεται, μνημονεύει, επικαλείται, σκέφτεται, ποθεί και θέλει. Η προσκόλληση στα γήινα και καθημερινά εμποδίζει την ψυχή να ενωθεί με τον Θεό. Η συνάντηση του ανθρώπου με τον Θεό αποτελεί τη μεγαλύτερη του ευτυχία. Η αγάπη προς τον Θεό είναι φυσική, είναι λαχτάρα, είναι πόθος, είναι καημός. Πρόκειται για βαθύ εσωτερικό βίωμα που εκφράζεται ως ενέργεια. Αυτός που αγαπά τον Θεό τηρεί ευχάριστα τις εντολές Του, δεν γογγίζει, δεν φοβάται, δεν δηλιάζει, δεν κουράζεται εύκολα, δεν αναβάλει, δεν δικαιολογείται, δεν πτωείται. Προσεύχεται αρέμβαστα, με κατάνοιξη, με δάκρυα. Ο άνθρωπος δια της αγάπης ομοιώνεται με τον Θεό, φτάνει σε μέτρα ισοθεΐες. Η ψυχή που αγαπά πολύ τον Θεό είναι σε νυφάλια μέθη, σε μανικό έρωτα, σε κατάσταση μοναδική και μονάκριβη. Αυτός που αγαπά τον Θεό έχει αταλάντευτη πίστη, υπομονή, επιμονή, ελπίδα, γαλήνη, ταπείνωση, χάρη και χαρά. Ο Θεός αγάπησε ιδιαίτερος τον άνθρωπο. Τον αγάπησε πριν τον αγαπήσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό τον δημιούργησε ο Θεός. Ο Θεός είναι όντως αγαθός, όλος αγάπη. Κινήθηκε έξω από τον εαυτό Του και δημιούργησε τον κόσμο για να τον κάνει μέτοχο της αγάπης Του. Από ανυπέρβλητη αγάπη έστειλε και τον μονογενή του Υιό και έγινε άνθρωπος για να διορθώσει το σφάλμα του Αδάμ και να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Ο Θεός μόνον αγαπά γνωρίζει, έτσι ποτέ δεν τιμωρεί, δεν εκδικείται, δεν μαλώνει και δεν κακιώνει. Οι επεμβάσεις της δικαιοσύνης Του είναι λεπτές παιδαγωγικές παρεμβάσεις προς σοφρονισμό και συνετισμό των ατακτούντων. Ο άνθρωπος που έχει δυνατή την αγάπη προς τον πλάστη του και η κάθε αντίθεο και αντίθετο λογισμό και ησυχάζει και χαίρεται. Ο Θεός γεμίζει την καρδιά του και δεν ψάχνει για άλλες μικρές, ξένες, φθηνές αγάπες. Η προς τον Θεό αγάπη δεν είναι μία φλίαρη αγαπολογία και στήρα ταπεινολογία. Η αγάπη είναι ελεήμον φρόνημα, ευσυμπάθητη καρδιά, καύση καρδίας υπερπαντός κατά τον έξοχο Αββά Ισαάκ τον Σύρο. Αγάπη δεν είναι συνεχής κοινωνική υπερδραστηριότητα
φοβούμενοι μη μείνουμε λίγο μόνοι. Η προς Θεόν αγάπη δεν εξαντλείται σε βαρύχδουπες, φαντασμαγορικές και μεγαλόφωνες καλές πράξεις προς τον πλησίον μόνο, αλλά όπως είπαμε, βαθύ εσωτερικό βίωμα και γνήσιο φρόνημα. Αν δεν έχεις μόνιμα εγκάτοικη τη Θεία αγάπη, τότε λόγοι και πράξεις θα είναι αναλυθείς, νόθες και κύβδηλες. Η αληθινή αγάπη κατά τους Αγίους Πατέρες μας οδηγεί στην πραγματική γνώση του Θεού. Η γνώση αυτή, αγαπητοί μου, δεν είναι αυτή των βιβλίων και των σχολείων, των θεωριών και των ομιλιών, αλλά γνώση της εμπειρίας και του βιώματος. Γνώση Θεού σημαίνει κατά τους Αγίους Θεολόγους κοινωνία μαζί Του, θεανθρώπινη ένωση, κατά χάρη και κατά μέθεξη θέωση, συνάφεια Θεού και ανθρώπου. Αυτή η γνώση είναι η αγάπη. Από την αγάπη πηγαίνουμε στη γνώση και από τη γνώση πάλι στην αγάπη. Όποιος είναι γερά προσκολλημένος στα γήινα πράγματα, τα υλικά, τα κτήματα, τα χρήματα και τις ιδέες, είναι δύσκολο αρκετά να έχει τη γλυκύτατη εμπειρία της αγάπης από τον Θεό και προς τον Θεό. Μέσα στην κοσμική σύγχυση, παραζάλη και ειδονοθυρία, δεν θα μπορέσει να γνωρίσει πράγματι τον Θεό καθώς εστί. Είπαμε πως η αγάπη είναι δόρημα του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς. Τα χαρίσματα δεν μπορούν να δοθούν και να σκηνώσουν από το Άγιο Πνεύμα στους εμπαθείς, στους ακάθαρτους, στους μολυσμένους από την αμαρτία. Η αγάπη προσφέρεται, δίνεται άνωθεν, αλλά και είναι καρπός αγώνος, προσπάθειας και αθλήσεως. Τα πάθη δίνουν κακό και οι αρετές καλό. Τα πάθη αγριεύουν τον άνθρωπο, τον κάνουν θηρίο να διώκει, να εκδικείται, να ζηλοφθονεί, να επέρεται και να μη συγχωρεί. Τα πάθη μας δένουν με τα υλικά και με τα παρόντα. Ο εμπαθής δεν μπορεί να αγαπά ειλικρινά. Τα πάθη αρρωσταίνουν τον άνθρωπο, τον κάνουν ανέραστο, απαισιόδοξο, φοβισμένο και ταλέπορο. Θέλει αγώνα, θυσία, προσευχή, ταπείνωση για να αγαπήσεις αληθινά. Οι επιτεύξεις αυτές δεν κατορθώνονται από τη μία στιγμή στην άλλη, δίχως κόπο, μόχθο, εγκράτεια, υπομονή και μακροθυμία. Η αγάπη μας πρέπει να είναι εντελώς καθαρή, δίχως καθόλου ψεγάδια, χωρίς υποκρισία. Δεν είναι μάσκα που μπαίνει και βγαίνει ανάλογα. Δεν είναι ψεύτη και ευσέβεια, νοσηρή ευλάβεια, εξωτερικός καθοσπρεπισμός και ονειροπόλος ναρκισισμός. Να διώξεις την ιδέα του πόσο καλός είσαι, πόσο διαφέρεις τον άλλον, να αισθανθείς ότι είσαι ένα μηδέν, ένα τίποτε. Αυτό δεν το αντέχει εύκολα ο άνθρωπος. Είναι οδυνηρό. Με τις ιδέες και τις καλές εντυπώσεις που έχει για τον εαυτό του, περνά άνετα το καιρό του. Για να φτάσει κανείς στην αληθινή αγάπη, θα πρέπει να πονέσει πολύ. Εκείνος που πιστεύει ακράδαντα στο Θεό, ελπίζει πάντοτε σε Αυτόν. Τον σέβεται, τον ευλαβείται και τον λατρεύει, αγωνίζεται συνεχώς. Αγαπά τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Δεν μπορεί να λέει ότι αγαπά το Θεό και δεν αγαπά τον πλησίον. Εκείνος που λέει ότι αγαπά όλο τον κόσμο και δεν αγαπά την παράξενη σύζυγό του ή το ζωηρό και άτακτο παιδί του, δεν αγαπά κανένα. Όποιος αγαπά πραγματικά τον Θεό, υπομένει τους πειρασμούς, τις δοκιμασίες, τα προβλήματα, τα οποία εκείνος επιτρέπει και παιδαγωγικά παραχωρεί. Ο άνθρωπος που έχει επιοίκεια, ανεκτικότητα, καλοσύνη, συγκατάβαση, ευγένεια, βαδίζει καλό δρόμο. Όποιος δεν ανταπαντά στις προκλήσεις,
όποιος εγκρατεύεται στις παράλογες επιθυμίες, όποιος σωπαίνει στις κατηγορίες, έχει συγχωρητικότητα και παίρνει πάνω του το βάρος του άλλου, έχει πλησιάσει τα Άγια σκηνώματα της αγάπης και πορεύεται ανεμπόδιστα με συμπαραστάτη τη Θεία Χάρη στην πηγή την ολοκάθαρη και ακένωτη της αγάπης, τον αίτιο παντός αγαθού, τον Πανάγαθο Θεό. Όποιος αγαπά πολύ το Θεό, θέλει να είναι πάντοτε μαζί Του. Δεν θέλει να είναι μακριά Του, να είναι στη φρικτή κόλαση, όπου μόνιμα θα είναι δίχως την παρουσία και τη θέα Του. Έτσι αγωνίζεται υπομονετικά, επιμελημένα, συνέχεια και φιλότιμα, να έχει εγκράτεια, να μην καλλιεργεί τα πάθη, να υπομένει τις θλίψεις, τις δοκιμασίες, τις στενοχώριες, τις αναποδιές, τις αντιξοότητες και τα προβλήματα. Όποιος υπομένει ελπιδοφόρα τα λυπηρά, έχει τον Θεό συμπαραστάτη και συναντιλήπτορα. Ο Θεός τότε του δωρίζει ειρήνη, απροσπάθεια από τα γήινα και τα λυπηρά. Ο νους του ανθρώπου αποδεσμεύεται, απολευθερώνεται, περιπολεύει στα ουράνια, δεν έχει αγωνία, άγχος, θόρυβο και ταραχή. Αισθάνεται τότε στην καρδιά του την αγάπη του Θεού που του δίνει το αμέριμνο και τότε αγαπά και ο ίδιος, ο ελεημένος άνθρωπος, μεγαλύτερη την αγάπη του στον Θεό. Είναι αλήθεια πως συχνά παρασυρώμαστε και μιλάμε με μεγάλη ευκολία για την κατάκτηση και απόκτηση των Ευαγγελικών αρετών. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι απαραίτητα χρειάζεται μεγάλος κόπος και μόχθος για την απόκτηση και διατήρησή τους. Θα πρέπει ειλικρινά να ομολογήσουμε πως είμεθα αρκετά φτωχοί από αρετές. Αν έχουμε κάτι από αυτές, δεν αποκλείεται να έχουν δόλιες προσμίξεις ματαιοδοξίας και καινοδοξίας σε διάφορους βαθμούς που γαργαλούν τους λογισμούς μας. Ας παραδεχόμεθα τη γύμνια, την κενότητα, την παινία μας και ας προστρέχουμε στον πλούσιο σε μέγα έλεος Θεό. Αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε πολλές φορές πει πως τα πάθη είναι δόλια, παίζουν κρυφτούλοι μαζί μας, μας κοροϊδεύουν, μας ηρωνεύονται, μας πλανούν. Κάνουν πως χάθηκαν, πως κοιμήθηκαν και πως έφυγαν. Ξαφνικά τα βρίσκουμε πιο άγρια μπροστά μας. Βλέπεις μερικές φορές έναν άνθρωπο ήσυχο, ειρηνικό, πράο και μέσα του να έχει μια φουρτουνιασμένη και αφρισμένη θάλασσα άγριων σαρκικών λογισμών. Μπορεί κάποιος να εκτιμάται, να θεωρείται άξιος, να είναι καταξιωμένος στα μάτια των πολλών και όμως να μην έχει αληθινή αγάπη. Αυτός που υποκρίνεται σίγουρα θα εκτεθεί σοβαρά κάποτε. Το ευσεβιστικό μας κάρεμα θα φέρει μια ημέρα οδυνηρή περιπέτεια και μεγάλη απογοήτευση που σίγουρα θα σκανδαλίσει πολλούς πολύ. Ο εμπαθής δεν μπορεί και δεν πρέπει τόσο εύκολα να μιλά για λεπτές έννοιες των Θείων Λόγων. Η αγιοπνευματική χάρη θα φωτίσει κυρίως τους καθαρά ανυπόκριτους. Η ορθόδοξη πνευματική ζωή δεν είναι ένα ευχάριστο σεριάνισμα σε ολάνθιστους κήπους, αλλά η όδευση στενής και ανηφορικής οδού κατά το Ευαγγέλιο που οδηγεί στη θυσιαστική αγάπη. Η αγάπη στο Θεό είναι κεντρική, σημαντική, σπουδαία, κορυφαία, ολόκαρδη και ολόψυχη. Η αγάπη αυτή δεν έχει σχέση με την εγκεφαλική και διανοητική γνώση, αλλά με τη θυσία, με τη Θεία Μέθεξη και την υπερουράνια ένωση. Είναι η άνοιξη του Θείου Έρωτα, η
η έμπειρη αγάπη, η ομοίωση με τον Θεό. Όποιος αγαπά τα κτίσματα περισσότερο από τον κτίστη, αστοχεί και λανθάνει ικτρά. Αν ο άνθρωπος δένεται με τα πράγματα ισχυρά και κάνει παράχρηση και κατάχρησή τους, μειώνει την αγάπη του προς το Δημιουργό του. Δεν γίνεται να αγαπά κανείς το ίδιο την ύλη και το πνεύμα και μάλιστα μερικές φορές τα υλικά πιο πολύ. Δεν μπορείς να αφοσιωθείς ίσα σε δύο αντίθετους κυρίους. Για να αγαπήσει κανείς ένθερμα τα ουράνια, θα πρέπει να υποτιμήσει και παραβλέψει τα επίγεια. Θα πρέπει ο πιστός να αγωνιστεί σταθερά για να αποδεσμευθεί και απελευθερωθεί από τα δεσμά της ύλης. Χρειάζεται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, ελπίδα και αγάπη στον ουράνιο Δημιουργό και Πατέρα. Η μεγάλη αγάπη στο Θεό κάνει τον πιστόν να ρίξει όλη τη μεριμνά του σε Εκείνον, να πιστεύει ότι Εκείνος θα του εκπληρώσει κάθε αίτημα και θα του ικανοποιήσει κάθε ανάγκη, όπως έκανε σε τόσους Αγίους. Δεν μισούμε το σώμα ούτε τον κόσμο, αλλά το σαρχικό και κοσμικό φρόνημα που συνήθως είναι αντίθεα. Ο Αββάς Ποιμήν, ο μεγάλος διακριτικός πατέρας, είπε πως δεν είμεθα σωματοκτόνη, αλλά παθοκτόνη. Ορισμένοι παρεξηγούν τον μοναχισμό και τον κατηγορούν ότι μισεί και βασανίζει ανεπίτρεπτα το σώμα, παρασυρμένος από αιρετικές διδασκαλίες. Οι μοναχοί τιμούν το σώμα όσο του πρέπει και αξίζει και αποφεύγουν συστηματικά την καλλιέργεια των παθών. Η άσκηση προσπαθεί να διατηρήσει τον αγωνιστή σε πνευματική ορθοστασία και εγρήγορση, σε απαγρύπνηση και απομάκρυνση από τη μαλθακότητα, την οκνηρία και τη ρηχότητα. Η πνευματικότητα δεν τα πηγαίνει ποτέ καλά με τη σαρκικότητα. Στο σαρκικό φρόνημα αδυνατεί να σκηνώσει η αγιοπνευματική χάρη. Η Φιλιδονία έχει κατά κάποιο τρόπο αχρηστέψει τις δυνάμεις του σύγχρονου ανθρώπου. Ο άνθρωπος συνεχώς σκέφτεται την ευχαρίστηση της σάρκας, το κυνηγητό της ειδονής, την πρόσκαιρη απόλαυση, την ικανοποίηση των ενστίκτων, των ροπών και των επιθυμιών. Είναι η ιδωλολατρία της εποχής μας έγκυται στη λατρεία της σάρκας, την παράφορη σαρκολατρία και την υπερβολική αγάπη της φύσης, τη φυσιολατρία και την πολυσυζητημένη οικολογία. Ακόμη και θεολόγοι, ρασοφόροι ασχολούνται μερικές φορές περισσότερο με τα διάφορα οικοσυστήματα παρά με τη σωτηρία του ποιμνίου τους. Αν προέχει πάντοτε η αγάπη μας προς το Θεό, τότε θα αγαπάμε ειλικρινά τους ποιμένες, το ποίμνιο, τη φύση και όλους μας, και όλες μας οι πράξεις θα είναι θεάρεστες. Ο νους πλάστηκε για να είναι στραμμένος μόνιμα στο Θεό σαν το ηλιοτρόπιο. Η φυσική και ωραία κίνηση είναι η συνεχής μνήμη του Θεού, που αποτελεί και προσευχή κατά τον Μέγα Βασίλειο. Ο νους υπάρχει για να σκέφτεται τα ουράνια και άφθαρτα και να γάλετε και όχι τα φθαρτά και μάτια γήινα και να στενοχωρείτε. Ο νους κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, όταν ενώνεται δια της προσευχής με τον Θεό, γίνεται φωτεινός, καθαρός, δυνατός, σοφός, αγαθός, μακρόθυμος και φιλάνθρωπος. Όταν όμως χρονίσει μακριά από τον Θεό και σκλαβωθεί στα επίγεια, αγριεύει, κακιώνει, εχθρεύεται, μισεί και εκδικείται. Ένα δύσκολο πράγματι έργο, αλλά και πολύ σπουδαίο, είναι να κρατήσει κανείς το νου του καθαρό και νυφάλιο. Το να μην επιτρέψει ο άνθρωπος να φωλιάσουν ακάθαρτοι σαρκικοί και εμπαθείς λογισμοί και νοσηρές φαντασίες. Το να διατηρήσει κανείς τον φιλοπερίεργο νου του κοντά στο Θεό
και να μην τον αφήνει να λυτεύει εδώ και εκεί, είναι πράξη θεάρεστη και αξιαγάπητη. Ένα τέτοιο ισόβιο έργο αποτελεί γενναία, ηρωική και τολμηρή άσκηση. Ο πονηρός φέρνει ισχυρά εμπόδια και ο κόσμος δεν συνεργεί στη φιλόθεη αυτή εργασία. Ο άνθρωπος θεωρεί ακατόρθωτο το έργο και μερικές φορές δεν το επιχειρεί καθόλου. Ακόμη και οι πιστοί μένουν σε μία εξωτερική και ανώδυνη ευσέβεια. Ο άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να κατορθώσει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται οπωσδήποτε απαραίτητα τη Θεία Βοήθεια. Ο πονηρός φέρνει συχνά κόπωση, δυσκολίες και προφάσεις για να διακοπεί ο εσωτερικός αυτός αγώνας νύψεως, καθάρσεως και φωτισμού. Η προσευχή «Κύριε φώτισόν μου το σκότος» του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά έχει δυστυχώς λησμονηθεί. Είμαστε όχι άφωτοι, αλλά σκοτισμένοι. Νομίζουμε ότι είμαστε μάλιστα φωτισμένοι και πάμε πρόχειρα και επιπόλαια να φωτίσουμε και τους άλλους. Το Θεό θα τον γνωρίσει κανείς καλά μόνο με φωτισμένο νου. Πώς θα καθαρίσει άραγε ο νους? Με τη θερμή, ταπεινή, τα κατανυκτική προσευχή, με τη διακριτική άσκηση, με την εκοπή του ιδίου θελήματος, την υπακοή σε έμπειρο πνευματικό οδηγό. Πρώτιστα ο νους θα πρέπει επιμελημένα να καθαρίσει από τους λογισμούς της υπερηφάνειας, της ιήσεως, της επάρσεως και του ατομισμού. Ο καθαρός Θεός δεν αποκαλύπτεται μόνο στους καθαρούς, τους ταπεινούς και τους αγαθούς. Ο καθαρός Θεός αποκαλύπτεται μόνο στους καθαρούς, τους ταπεινούς και τους αγαθούς. Χρειάζεται να ομοιωθείς με τον Θεό για να τον γνωρίσεις και να τον αγαπήσεις. Αγαπώντας τον Χριστό φωτίζεσαι και επικοινωνείς μαζί Του. Χωρίς συνάφεια με τον Χριστό δεν μπορεί κανείς να ζήσει ουσιαστική πνευματική ζωή. Χωρίς Χριστό η ζωή είναι ανοημάτιστη, κλεισμένη στο καβούκι της, άχαρη, μονόχνοτη, μουντή, στενόχωρη και σκοτεινή. Χωρίς το φως του Χριστού ψευτοζείς, ψευτοχαίρεσαι, ψευτοϋπάρχεις. Χωρίς Θεό είμαστε αυτοκαταδικασμένοι στην αυτοθέωση της απομόνωσης. Δίχως αγάπη στο Θεό και στο συνάνθρωπο, είμαστε ανέραστοι, δυστυχισμένοι πρόσωπα τραγικά. Φωτίζεται, λάμπει και χαίρεται κανείς όταν αγαπά εκβαθέων τον Θεό. Σβήνει η παγωνιά, η ερημιά, η μοναξιά, αγαπώντας ανιδιωτελώς τον συνάνθρωπο. Δίχως τον Θεό και οι ημέρες κυλούν σκοτεινές. Η αγάπη είναι το μεγαλύτερο αγιοπνευματικό χάρισμα. Η αγάπη πάλι είναι πηγή χαρίτων και χαρισμάτων. Η μεγάλη αγάπη στο Θεό ονομάζεται από τους Αγίους Πατέρες Θείος Έρωτες, ο οποίος μεταμορφώνει τον άνθρωπο και τον κάνει να προσιλώνεται πλήρως στον Θεό. Όλες οι αρετές οδηγούν τον πιστό στον Θεό, αφού οι αρετές είναι θεόστοτες και θεοδόρητες. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Πώς θα πλησιάσουμε, αδελφοί μου, σύντομα τον Θεό? Πώς επιτέλους θα τον αγαπήσουμε κι εμείς? Πώς θα Του παραδοθούμε? Θα αφήσουμε τα θελήματά μας και θα Του προσφερθούμε ολοκληρωτικά να μας κάνει ό,τι θέλει Εκείνος? Εκείνος μας αγάπησε τέλεια και τη μεγάλη Του αγάπη φανέρωσε με τη σάρκωση και τη σταύρωσή Του. Η αγάπη Του αυτή θα πρέπει κάποτε να μας συγκινήσει βαθιά. Ο καθένας μπορεί να βρει τον τρόπο για να αυξήσει την προς Θεό αγάπη Του. Πάντως τούτο θα επιτευχθεί με την καλλιέργεια των αρετών και κυρίως της προσευχής.
Η προσευχή οδηγεί το νου του ανθρώπου στα θεία σκηνώματα της χαράς. Ο μικρός άνθρωπος προσευχόμενος αισθάνεται το μεγαλείο του παντοδύναμου Θεού και κατανήσεται. Οι αγωνιστές, οι καθαροί, οι προσευχόμενοι γίνονται με τη χάρη του Θεού κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Οι προσευχές για τους άλλους φανερώνουν αγάπη και ο Θεός πολύ τις αγαπά και τις χαίρεται. Η αγάπη του Θεού κάμπτεται στην αγάπη μας για τους άλλους και ικανοποιεί τα αιτήματα των δοήσεών μας, όχι πάντοτε κατά την αξία μας, αλλά λόγω της αγάπης μας. Αγάπη στον Θεό δίχως αγάπη στον συνάνθρωπο δεν υπάρχει. Η προς τον Θεό αγάπη περνά πάντα μέσα από τα συγκεκριμένα πρόσωπα των αδελφών μας. Κανένας δεν σώζεται ατομικά. Η σωτηρία μας δίνεται μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Αγαπώντας τον Θεό δεν μπορείς να μην αγαπάς τους αδελφούς σου που είναι παιδιά του ουράνιου πατέρα σου. Ο αληθινός χριστιανός χαίρεται στη χαρά των αδελφών του και λυπάται στις λύπες του. Προσεύχεται θερμά για τις ανάγκες τους, τα προβλήματά τους, τις στεναχώριες τους, τις ασθένειές τους, για τη μετάνοιά τους. Χαίρεται χαρά μεγάλη όταν βλέπει καρπούς της σποράς των ταπεινών ευχών του. Η αληθινή αγάπη κάνει να παραβλέπουμε τα λάθη των άλλων και να τους βλέπουμε ως εικόνες Χριστού. Η αγάπη δίνει τη δύναμη να ξεπερνά τη δυσκολία να αγαπήσει και να εμπαθεί και να που δεν του φέρεται καλά. Σήμερα οι χριστιανοί ξεγελάστηκαν και εύκολα κρίνουν και καταδικάζουν την κοινωνία εξυψώνοντας τον εαυτό τους. Θεωρούν αναμφισβήτητη την καταξίωσή τους και δεν επιτρέπουν σε κανένα άλλο να τους προσβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν συνηθίζεται σήμερα τόσο η αυτομεμψία και η παραδοχή των αρετών του άλλου. Ενοχλεί κάπου βαθιά μέσα μας η πνευματική πρόοδος των άλλων. Με το να καταδικάζουμε εύκολα τους πάντες και τα πάντα, δημιουργούμε γύρω μας μία ατμόσφαιρα διαφοροποιήσεως και υπεροχής. Όποιος έχει κακία, μίσος, έχθρα, ζηλοφθονία και εκδικητικότητα στην καρδιά του, έστω και σε μικρό βαθμό, κατά του όποιου αδελφού του, για κάτι που του έκανε, είναι ακόμη μακριά από την αυλή του Θεού, όπου βασιλεύει πάντοτε η αγάπη, η ανεξικακία και η συγχωρητικότητα. Η περιφρόνηση του άλλου είναι αδύνατον να συνδεθεί με πραγματική αγάπη στον Θεό. Αν φυλά κάποιος την καρδιά του μίσος, νοθεύει, πικραίνει και ασχημίζει την αγάπη. Γίνεται τότε ανηλικρινής, υποκριτής και επιτρέψτε μου να πω γελίος. Λέμε με τα λόγια σε κάποιον ότι τον αγαπάμε, αλλά όταν απομακρυνθεί, με τις πράξεις μας τον ειρωνευόμαστε, τον περιπέζουμε, τον κατηγορούμε, τον θαύουμε ζωντανό. Τελικά, στον τάφο που ανοίξαμε για τον άλλο, πέφτουμε μέσα εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορεί ποτέ το μίσος να συγκατοικήσει με την αγάπη. Είναι αδύνατο να αγαπά κανείς αληθινά και συγχρόνως να μισεί. Είναι γεγονός πάντως πως συχνά ο άνθρωπος πονά για τον παρασυρμό του και κλαίει. Δυστυχώς ο άνθρωπος άφησε τα πάθη να ριζώσουν βαθιά, να θεριέψουν και να τον αγριέψουν και τώρα είναι δύσκολο να απαλλαγεί από αυτά. Δεν είναι όμως ακατόρθωτο. Χρειάζεται συνεχής αγώνας, μεγάλη γενναιότητα, δυνατή αποφασιστικότητα και ειλικρινής μετάνοια για να οδηγηθεί αίσια στη χαροποιώ ελευθερία, στην ειρήνη, στην ειρηνική ανάπαυση, στον εύδιο λιμένα της σωτηρίας. Ο Χριστός λέει ξεκάθαρα πως όποιος τον αγαπά, από αγάπη τηρεί τις εντολές του. Συμπίκνωση των εντολών του είναι η καρδιακή αγάπη του κάθε πλησίον. Όποιος δεν αγαπά, δεν τηρεί τις εντολές
και άρα δεν αγαπά και τον εντελοδόχο Κύριο. Αν αγαπάς το Θεό, τηρείς εύκολα τις εντολές Του. Ο Απόστολος Παύλος λέγει πως η μόνη μας υποχρέωση είναι να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Οι εντολές του Χριστού δεν είναι αυστηρά διατάγματα, φοβεροί αφορισμοί και αδέκαστες νομοθεσίες. Είναι χαριτωμένες παρακλήσεις για το δικό μας καλό και τη δική μας πνευματική προκοπή. Είναι βοηθητικοί οδοδείκτες για την επίτευξη του σκοπού του αγιασμού. Η αγάπη ελευθερώνει τον άνθρωπο από τον παχύ εγωισμό και τη σκλαβιά της φιλαυτίας από τη συμφεροντολόγα διάθεση. Αυτός που αγαπά δεν ενοχλεί κανένα, δεν τον πειράζει, δεν τον κακολογεί, δεν τον κουτσομπολεύει, δεν τον υποτιμά, δεν τον απαξιώνει, δεν τον αδικεί ποτέ. Όποιος αγαπά αληθινά, ανέχεται, υπομένει, δεν στεναχωρείται, δεν γογγίζει, δεν ταράζεται, δεν φοβάται και δεν αντιμάχεται. Αγαπά ταπεινά, θυσιαστικά, φιλόστοργα, ησύχια, αθόρυβα, άφωτα, αδιαφήμιστα, μυστικά, προσευχητικά και ελπιδοφόρα. Αγαπά ακόμη και τους αμαρτωλούς και τους άδικους και τους συκοφάντες και τους εχθρούς Του. Αυτή είναι η υπέρβαση της αγάπης. Αυτό είναι το υπερφιές και θαυμαστό μεγαλείο της. Ο αρχαίος Σαββάς της ερήμου παρακαλούσε να μπορούσε να δώσει το υγιές του σώμα σε ένα λεπρό και να πάρει αυτό στο δικό του. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής στα περίφημα 100 κεφάλαιά του περί αγάπης λέει πως είναι ευλογημένος και τρισευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος που αγαπά όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι εύκολο αυτό το κατόρθωμα να αγαπάς φίλους και εχθρούς το ίδιο. Η θυσιαστική χριστιανική αγάπη δεν έχει όρια, δεν γνωρίζει φραγμούς, είναι απεριόριστη, είναι γνήσια, είναι ολοκληρωτική. Είναι αρχοντική μεγαλοσύνη η ανιδιοτέλεια, η απροσωποληψία, η αγάπη όχι απλά αυτών που δεν σε αγαπούν, αλλά ακόμη και αυτών που σε εχθρεύονται. Ο χριστιανός υποχωρεί, κάνει χάρη της αγάπης πως δεν ακούει, πως δεν βλέπει, πως δεν κατανοεί. Δεν υψώνει οδοφράγματα, τείχη, αγκαθωτά σύρματα και σύνορα με ηλεκτροφόρα σύρματα. Ανοίγει συνεχώς και πάντοτε δρόμους, θύρες, παράθυρα, καρδιές, χτίζει γέφυρες, κάνει τον πρεσβευτή, τον διερμηνέα, τον ταχυδρόμο της αγάπης. Ομοιώνεται τότε με τον Θεό ως προς την αγάπη. Ο άνθρωπος αγάπησε υπερβολικά τα παράλογα πάθη γιατί πλάστηκε τέλεια ελεύθερος. Αποτέλεσμα όμως ήταν να σκοτιστεί ο νους του και να κινείται ασυλλόγιστα, ανόητα και επιπόλαια και έτσι να ταράζει τον εσωτερικό του κόσμο. Η εσωτερική αυτή ταραχή τον κάνει ευέξαπτο, ευερέθιστο και ευαίσθητο. Παρασύρεται σε δόλους και κακίες και ζηλοφθονεί τον συνάνθρωπό του για τυποτένια πράγματα. Γίνεται κοσμικός και όχι πνευματικός άνθρωπος. Τότε έρχεται και κάθεται μέσα του λύπη, στεναχώρια, θλίψη και κρίνια. Φεύγει το κουράγιο, η υπομονή, η ελπίδα και η αισιοδοξία. Ο άνθρωπος τα βλέπει τότε όλα γκρίζα, μουντά, συννεφιασμένα και ανούσια. Οι λογισμοί γίνονται μανιασμένα κύματα που τον πνίγουν στο πέλαγος της ζωής. Η κατάσταση αυτή στην ασκητική γραμματεία ονομάζεται ακιδεία. Ο πνευματικός άνθρωπος όλα αυτά τα θεωρεί πρόσκαιρους πειρασμούς και δοκιμασίες που με την υπομονή θα συνδράμουν στη σωτηρία του. Αγάπη προς Θεό και άνθρωπο είναι απαραίτητες στον κάθε άνθρωπο όπως τα μάτια, τα αυτιά, τα χέρια ή τα πόδια.
Η βοήθεια προς τους άλλους έχει σημασία και νόημα όταν πηγάζει από την προς τον Θεό αγάπη. Η ελεημοσύνη είναι η συνήθις κίνηση του αληθινού χριστιανού. Χαίρεται να δίνει, να συμπαρίσταται, να παρηγορεί, να ικανοποιεί ανάγκες, να λύνει προβλήματα. Η στάση αυτή παντοτινά θα πρέπει να είναι σε όλους η ίδια. Γνωρίζω καλά ότι κάτι τέτοιο δεν είναι τόσο εύκολο. Μας επηρεάζει αρκετά η στάση των άλλων απέναντί μας. Εμείς όμως μερικές φορές δεν είμαστε έσπραχνοι ούτε και στους δικούς μας ανθρώπους. Ο Θεός αγαπά όλους, σταυρώθηκε για όλους, ήλθε στον κόσμο κυρίως για τους αμαρτωλούς. Τους δικαίους, τους αγαθούς, τους αγίους τους δοξάζει, τους αμαρτωλούς τους δοκιμάζει για να τους σώσει. Η προς τους άλλους αγάπη δεν φανερώνεται μόνο με την προσφορά χρημάτων και δώρων. Μπορεί και ένας φτωχός να είναι ελεήμων, να μην έχει καθόλου χρήματα για να δώσει, αλλά να έχει πολύ αγάπη στην καρδιά του και να προσεύχεται με δάκρυα για τους αναγκεμένους αδελφούς του. Ένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα, λίγη ευγένεια δεν κοστίζουν τίποτε. Αν ο πιστός έχει το Χριστό μέσα του, είναι πάμπλουτος. Ο λόγος του είναι χρυσός και μπορεί να βοηθήσει πολλούς πολύ. Δίχως κόστος μπορείς να έχεις πνεύμα μέσα σου, να παρηγορήσεις τον άλλο, να τον συγκινήσεις, να τον ενισχύσεις, να τον συνδέσεις με τον ζώντα Θεό. Να τον μάθεις να υπομένει, να προσεύχεται, να εμπιστεύεται τη ζωή του στον Θεό. Μια ευαγγελική αλήθεια υπομένει ταπεινά μπορεί να αναστήσει τον άλλο που έχει χάσει κάθε ελπίδα. Όταν ο λόγος προέρχεται από καθαρό βίωμα, επηρεάζει δυνατά. Διαφορετικά πέφτει στην πέτρα, γίνεται κουραστικός, μερικές φορές αρκετά ενοχλητικός, απόμακρος και ξένος. Αν δεν έχεις το χάρισμα του λόγου, άκουσε μόνο τον άλλο. Δώσ' του λίγο από το χρόνο σου. Κάν' του λίγη παρέα. Συνόδευσέ τον στο νοσοκομείο. Διώξε τη μοναξιά του. Κάνε τον να σκεφτεί πως κάποιος τον σκέφτεται και αυτόν και τον φροντίζει. Θα δώσεις και θα γεμίσεις πολύ χαρά. Η αγάπη δεν φανερώνεται μόνο από την προσφορά χρημάτων, λίγων ή πολλών, αλλά και από την προσφορά της καρδιάς μας. Προσεύχεται θερμά για τους άλλους, χαίρεται στην πρόοδό τους. Η υγιής ατμόσφαιρα, το εύκρατο κλίμα, ο ευλογημένος χώρος που ζει ο χριστιανός είναι της αγάπης, της παρουσίας του ζώντος Θεού. Η κακία, το μίσος, η έχθρα είναι ο τόπος του πονηρού. Ο χριστιανός προσεύχεται για τη μετάνοια όλων. Δεν μισεί κανένα, όπως είπαμε, ούτε τους αμαρταλούς, παρά μόνο τις αμαρτίες. Ξέρει μόνο να συγχωρεί, να σκεπάζει, να αγαπά, να ανεβαίνει, πορευόμενος να ανεβαίνει. Νικά μόνο με το καλό, το αγαθό, το ιερό, το ωραίο. Δεν χρησιμοποιεί πονηρία, δολιότητα, βία, αναλήθεια, υποκρισία και εμπάθεια. Οργίζεται στο κακό και όχι στους κακούς. Βιάζεται στο αγαθό και δεν χρησιμοποιεί βία κατά τον άλλον για να τους βοηθήσει δήθεν. Όταν ο Θεός επιτρέπει δυσκολίες και προβλήματα στη ζωή μας, δεν το κάνει για να τιμωρήσει την αμαρτωλότητά μας, αλλά για να μας οδηγήσει στη μετάνοια. Οι πολλές, διάφορες και συχνές δυσάρεστες καταστάσεις στη ζωή μας μας ξαφνιάζουν, μας τρομάζουν, μας φοβίζουν, μας δυσκολεύουν, μας χαλούν το πρόγραμμά μας, μας πονούν και μας αναστατώνουν. Σκοπό έχουν όμως να μας ισορροπήσουν, να μας προσγειώσουν, να μας ταπεινώσουν, να μας κάνουν να αγαπήσουμε πιο πολύ τον Θεό. Η πίστη είναι η αρχή και η αγάπη το τέλος και τελειότητα. Πίστη δίχως αγάπη
μένει ψυχρή. Χωρίς την αγάπη παραμένουμε στην παγωνιά, τη σκοτεινιά και την ερημιά. Η γνώση του Θεού αποκτάται με τον θείο φωτισμό στον καθαρό νου. Ο σκοτεινός και ρυπαρός νους δεν μπορεί να αισθανθεί την παρουσία της αγάπης του Θεού και τον απορρίπτει, μερικές φορές μάλιστα, βλαστημώντας τον κιόλας. Η αθεία είναι ένας σκέτος παραλογισμός. Ο άνθρωπος που δεν θέλει τον Θεό Κύριο της ζωής του, απομακρύνεται από Αυτόν και τον απολυσμονά. Η ζωή του γεμίζει ταραχή, πόνο και συγκρούσεις. Οδηγείται σε πλάνες και κακίες και προσπαθεί να παρασύρει και άλλους στις ανίερες θέσεις του. Η καθαρότητα θα αποκτηθεί με τη μετάνοια, την ταπείνωση και την αγάπη. Ο απαθής είναι ο αληθινά χαρούμενος άνθρωπος. Τα πάθη στερούν τη χαρά από την καρδιά των ανθρώπων. Η ζωή που είναι μακριά από τον Θεό είναι ανοημάτιστη, άχαρη και περιπετειώδης. Ο άνθρωπος που είναι κοντά στο Θεό έχει προβλήματα γιατί δεν έχει φτάσει στην απάθεια, όμως τα προβλήματά του αυτά δεν τον απελπίζουν, αλλά μέσα του πάντα καίει μια κρυφή ελπίδα. Τα ισχυρά πάθη δεν αφήνουν εύκολα ήσυχο το λάτρη τους. Επικρατεί ένας δυνατός πόλεμος να μπορέσουν τα πάθη να ριζώσουν καλά, να μην μπορούν να μετακινηθούν. Σιγά σιγά επέρχεται μία αποδυνάμωση, μία φθορά. Δεν υπάρχει αντίσταση. Τα πάθη συνηθίζονται, θεωρούνται φυσικά, κανακεύονται μάλιστα, νομίζουμε ότι μας ισχυροποιούν, τα περιθάλπουμε ώστε φτάνουμε το παραφύσιν να θεωρούμε φυσικό. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να μην ευριάζει, να μην θυμώνει, να μην φωνάζει, να μην είναι περίεργος, ζηλιάρης, κυλιόδουλος κλπ. Η ανειρήνευτη αυτή συνεχής μάχη γίνεται κουραστική και ο άνθρωπος κάποτε συνηθίζει έτσι και ούτε σκέφτεται πλέον να αντιταχθεί. Στον αγωνιστή ο Θεός δίνει την ειρήνη Του που τον παραμυθεί και αναζωογονεί και όσοι τον πλησιάζουν ειρηνεύουν και ωφελούνται και θέλουν να αγαπήσουν την πνευματική ζωή και τον Θεό. Όποιος έφτασε στα κράσπεδα της Θείας Αγάπης εχμαλωτίστηκε σαγηνευτικά, γέμισε αγαλίαση και δεν θέλει ποτέ να απομακρυνθεί. Η αγάπη του δεν ταλαντεύεται, δεν ελαττώνεται, αλλά μάλλον αυξάνει. Έτσι είναι η αγαθότητα αυτής της συναντήσεως και γνώσεως. Τα εμπόδια του θερμαίνουν πιο πολύ την πίστη και αυξάνουν την αγάπη. Η αγάπη πάντοτε μακροθυμεί, υπομένει, σκεπάζει, ελεεί και συγχωρεί. Αν κάποιος συνεχώς γκρινιάζει, παραπονείται, μαλώνει, φωνάζει, κακιώνει, θυμώνει και οργίζεται, σημαίνει πως ακόμη είναι πολύ μακριά από την αγάπη και κατά συνέπεια μακριά από τον Θεό. Ο κακός, ο πονηρός, ο μισάνθρωπος είναι ξένος από την αγάπη. Αν ο άνθρωπος βλέπει τον συνάνθρωπό του με αντιπάθεια, αντιπαλότητα, ανταγωνιστικότητα, σκληρότητα, βιαιότητα και εκδικητικότητα, προγεύεται τα δεινά της κολάσεως. Η κόλαση είναι ο χώρος της παντελούς ελλείψεως της αγάπης. Οι δαίμονες πιστεύουν, αλλά δεν γνωρίζουν να αγαπούν, ούτε θέλουν ποτέ να ταπεινωθούν. Την ενίσχυση και ευλογία του Θεού την έχει όποιος αγαπά να ποιεί το αγαθό, να ευεργετεί, να μακροθυμεί και να υπομένει παντού, πάντοτε και με τους πάντες. Αυτός που αληθινά αγαπά δεν θέλει να λυπήσει κανένα, να θίξει, να προσβάλλει, να ειρωνευτεί, να αποδιώξει, να απορρίψει. Στο κακό που μπορεί να του κάνουν δεν ανταποδίδει κακό. Η λύπη φέρνει θλίψη και ταραχή. Η αγάπη ειρηνεύει και ειρηνοποιεί,
γαληνεύει, μακαρίζει και χαροποιεί. Ο αληθινός χριστιανός δεν θλίβεται για τα υλικά, τα πρόσχερα, μάταια και φθαρτά. Λυπάται μόνο για τις αμαρτίες του με τις οποίες λύπησε τον Θεό. Όποιος αγαπά τον Θεό και αγωνίζεται, προγεύεται τον Παράδεισο από τώρα. Φυλάει την ψυχή του από την κατάκριση και ασχολείται με τη γνώση και διόρθωση του εαυτού του. Για να αποκτηθεί το όντως αγαθό χρειάζεται κόπος και μόχθος. Το μεγαλύτερο αγαθό είναι ο Πανάγαθος Θεός. Εμπόδια που ενοχλούν την κατόρθωση της αγάπης είναι, όπως είπαμε, το δέσιμο με την ύλη, με την καλλιέργεια των παθών, με τις αισχρές πράξεις και τις διάφορες αμαρτίες. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προσωπική καθαρότητα για την επίτευξη της μακαρίας αγάπης. Πώς θα τα καταφέρει όλα αυτά κανείς? Είναι δυνατόν να τα πετύχει μέσα στον κόσμο? Ο Θεός, αδελφοί μου, φανέρωσε στον Μέγα Αντώνιο ένα τσαγκάρι της πόλης και ένα ιατρό που ήταν ευάρεστη ενώπιόν του με την αγάπη και την ταπείνωσή τους. Σκοπός της ασκήσεως δεν είναι η σωματική εξάντληση και εξαθλίωση, αλλά η απόκτηση ταπεινού φρονήματος και η από αγάπη προσευχή. Η επίτευξη της αγάπης θα απαλλάξει τον αγωνιστή από εμπαθείς περιπέτειες που τον ενοχλούν στην πορεία του και τον καθυστερούν στην ανάβαση. Όποιος αγαπά αληθινά δεν μπορεί να μην είναι ταπεινός. Θυμάται τις αμαρτίες του και δεν αφήνει τον εαυτό του να υπερηφανευτεί ασυλλόγιστα. Η καθαρότητα και η ταπεινότητα δίνουν θάρρος στον προσευχόμενο. Για να μην σας κουράζω όμως, αγαπητοί μου, με θεωρίες, θα τελειώσω με μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη ζωή του Αγίου Όρους αλλά και αδελφών από τον κόσμο. Ένας Σιμωνοπετρίτης μοναχός είχε διακόνημα του νοσοκόμου. Είχε τόση αγάπη για τους ασθενείς του που δεν κοιμόταν για να είναι πλησίον τους μη χρειαστούν κάτι. Τους περιποιόταν με κάθε αυτοθυσία. Όλη τη νύχτα έκανε κομποσχήνη για αυτούς. Πήγαινε και ψάρευε ειδικά για να τους δώσει φρέσκα ψάρια να δυναμώσουν και να γίνουν καλά. Ο Παπαπαντελεήμων ο Αγιανανίτης θυσιάστηκε από αγάπη στο βωμό της διακονίας. Διακόνησε εφηματικούς και έθρεψε πεινασμένους στον καιρό της κατοχικής πείνας, δίχως να υπολογίζει τον εαυτό του. Τελικά προσβλήθηκε από φυματίωση και ο ίδιος. Δεν γόγγισε ποτέ και πάντα δοξολογούσε τον Θεό. Ο Ρώσος ασκητής Ζωσιμάς ο Καρουλιώτης ήταν άνθρωπος τέλειας αγάπης. Βοηθούσε τους ασθενείς, έτρεχε πρόθυμο που υπήρχε ανάγκη να προσφέρει τη βοήθειά του. Έφτιαχνε καλάθια και με το να τα δίνει στα μοναστήρια λάβαινε τροφές για τους αναγκεμένους συνασκητές του. Η μεγάλη του αγάπη είχε κάνει ένα νεοσκητιώτη γέροντα να συντρέχει τους ασθενείς στις σκητιώτες του και μάλιστα δεν συχαινόταν καθόλου να τους καθαρίζει και περιποιείται. Ο νεοσκητιώτης γέροντας Δανιήλ, κάποτε καθαρίζοντας το οστεοφυλάκιο της Κήτης, απευθύνθηκε στα οστά των και κοιμημένων πατέρων, λέγοντας «Σεις αγωνιστήκατε επί της γης και γι' αυτό στεφανωθήκατε και αποκατασταθήκατε εν ουρανής. Εύχεστε δι' ημάς, Άγιοι Πατέρες». Τότε ακούστηκε μία φωνή μέσα από τα οστά. «Αν έχετε αγάπη, χωρίς αγάπη κανείς δεν σώζεται». Ο ενάρετος μοναχός Ισάκ Διονυσιάτης λησμονούσε να κοιμηθεί για να προσεύχεται συνεχώς για τον κόσμο. Αγρυπνούσε παρακαλώντας με δάκρυα για την υγεία και τη σωτηρία των εργατών της Μονής. Ένα καιρό που ήταν σε μετόχη της Μονής, τον άκουγαν με πόνο και αγάπη να προσεύχεται. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον τους εργάτας, χάρισέ τους το ψωμάκι τους, ελέησέ τους
που τόσον καιρό κοπιάζουν για να υπαντρέψουν τα κορίτσια τους, για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Μερικοί πατέρες μάζευαν κυπευτικά από τους κήπους τους και τα τοποθετούσαν σε συχνοδιάβατα σταυροδρόμια, ώστε να παίρνει όποιος ο διπόρος έχει ανάγκη. Στα προσκυνητάρια και σήμερα βρίσκεις προστατευμένα λίγα τρόφιμα για κάποιον που πεινά και διψά. Ένας αγιανανίτης μπάλωνε κρυφά τα φθαρμένα ενδύματα των πατέρων. Άλλος ηλικιωμένος και ανήμπορος θαύμαζε την αγάπη των αδελφών του. Ανοίγοντας τη θύρα του κελιού του, έβρισκε ψωμί, φρούτα, τυρί, ψάρι, ό,τι είχε ανάγκη. Δόξαζε το Θεό και ευχαριστούσε την Παναγία. Ο γέροντας Μόδεστος ο Κωσταμονίτης έλεγε με κατάνοιξη: «Εάν δεν αισθανθούμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια μας και ότι εμείς είμεθα δικά τους αδέλφια, ποτέ δεν θα κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας. Ο Κύριος αγαπά όλους με την ίδια αγάπη, και τον πιο αμαρτωλό και τον πιο άγιο, και η δική μας ψυχή πρέπει να αγκαλιάζει τους πάντες». Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης έλεγε: «Να προσεύχεσαι για τον κόσμο είναι σαν να χύνεις αίμα, και ο αδελφός μας είναι η ζωή μας». Ο Πόντιος Παπαγιάννης από την Τραπεζούντα ήταν ιδιαίτερα ελεήμονας. Έτρεφε πεινασμένους, έντυνε φτωχά και ορφανά παιδιά, φιλοξενούσε στο φτωχικό του ξένους, βοηθούσε με κάθε τρόπο τους συγχωριανούς του, έσωσε το χωριό του από την πείνα, συμφιλίωνε μαλωμένους, χάριζε ειρήνη και ανάπαυση στις ψυχές. Ήταν γεμάτος από καλά έργα, τα οποία τον ακολούθησαν στην άλλη ζωή. Βρήκε παραμυθία, αφού η αγάπη του την είχε μοιράσει απλόχερα. Όλοι μιλούν για ένα Άγιο. Ήταν άλλος παπάς από την Ιμαθία, ο πατήρ Βασίλειος, ήταν πολύτεκνος. Αφιλοχρήματος, προσευχόμενος, εγκρατής και ευλαβής. Το μισό μισθό του τον έδινε στους φτωχούς. Όταν ο γιος του παραπονιόταν, του έλεγε: «Υπάρχουν άλλοι που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Εμείς, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε». Προσευχόταν ιδιαίτερα για τα προβλήματα του κάθε ενωρίτη του. Έτρεχε παντού να διαβάσει τους ασθενείς, τα αρρωστά ζώα, τα ασθενικά χωράφια. Ο Θεός έσκυβε στην πολύ του αγάπη. Η Κυραγιανούλα από την Τρίπολη ήταν φτωχή, αλλά πήρε καλή αγωγή από μικρή από τους πιστούς γονείς της. Όταν είχαν καλό φαγητό στο σπίτι, την έστελναν να πάει νύχτα να το μοιράσει στους φτωχούς. Όλη της η ζωή ήταν μία συνεχόμενη καλοσύνη, μία αδιάκοπη αγαθοεργία. Η αγάπη της δεν την άφηνε να σκεφτεί ποτέ το κακό για κανένα. Παρότι πέρασε η ίδια πολλές και μεγάλες δυσκολίες, την ελεημοσύνη της την έκανε πάντοτε κρυφά. Έτρεχε σε φτωχούς, πεινασμένους, άρρωστους, πενθούντες, φυλακισμένους, γέροντες, τυφλούς, να δώσει λίγη χαρά. Έκανε τη ράφτρα, την νοσοκόμα, τη μαγείρισα, την κατηλανάφτισα για να βοηθά. Η κυρά Αθηνά από τα Γιάννενα, νέα, έμεινε χείρα και αφιερώθηκε όλη στην αγάπη του Θεού και των ανθρώπων. Στον πόλεμο φρόντιζε τους τραυματίες στρατιώτες και πολλούς γλίτωσε με τη στοργή και τις περιποιήσεις της από ακροτηριασμό και από τον θάνατο. Βοήθησε πολλούς φτωχούς, πάντρεψε φτωχά κορίτσια, σπούδασε φτωχούς νέους, έως ότου έγινε μοναχή. Η Κυρακούλα από το Μεσολόγγι, αν και φτωχά, φτωχιά η ίδια, αγάπησε την ακτιμοσύνη και την ελεημοσύνη. Μοίραζε τα πράγματά της και τα λίγα της χρήματα και χαιρόταν αφάνταστα. Μετά την κοίμησή της μαθεύτηκαν τα πολλά καλά της. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, βλέπετε τι θησαυρούς κρύβει και χθες και σήμερα το Άγιον Όρος και ο κόσμος.
Άνθρωποι σύγχρονοι, σαν και εμάς, αγάπησαν ολόψυχα τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Εύχομαι και προσεύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, στους δύσκολους καιρούς μας, να αγαπήσουμε πιο πολύ τον Θεό μας, για να ευλογηθούμε και να παρηγορηθούμε. Να αγαπήσουμε πιο πολύ τον συνάνθρωπό μας, για να ειρηνεύσουμε και να ελεηθούμε. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ τον Πατέρα Μωυσή. Πράγματι όλα αυτά που οποία μας είπε, μία-μία λέξη είχε ένα νόημα. Τώρα, αν θέλει κάποιος να ερωτήσει κάτι πάνω στο θέμα, κάποια διευρύνηση, να αναπτύξει κάποιο σημείο ο Πατέρα Μωυσής, είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε. Ευλογείτε, Πατέρα. Κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι από Αθήνα. Παρακολουθώ το έργο σας πολλά χρόνια. Ένας δεν μείνει με θυμάστε, το έχει προσεγγίσει και στο κελί σας κάποτε. Το Ιγνάδη και το Ιγκανάδη. Ήθελα να ρωτήσω, επί 9,5 ώρα περίπου μιλάτε για την αγάπη. Πρέπει να έχουμε εμείς οι λαϊκοί, πόσο μάλλον οι κληρικοί. Πού έγινε το λησαλέο μίσος μεταξύ, σε πολλές περιπτώσεις, αναχών, μητροπολιτών και αναμεταξύ του κλήρου που σκανδαλίζουν τον λαό και διρωτώμεθα, αυτοί οι άνθρωποι που διδάσκουν την αγάπη δεν έχουν αγάπη μέσα τους, δεν έχουν Θεό, δεν μπορούν να συγχωρήσουν, δεν μπορούν να καβρούν. Εάν βλέπουμε τα παραδείγματα αυτά από εσάς τους κληρικούς, τότε εμείς οι λαϊκοί πώς να στηριχτούμε και να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, την πλησία μας κλπ. Μάλιστα, είναι σαφής η ερώτηση, την ακούσατε. Κοιτάξτε, όλοι μας, καταρχάς να πω, όλοι μας, και οι λαϊκοί και οι μοναχοί και οι κληρικοί και οι διάκονοι και οι ιερείς και οι αρχιερείς, είμεθα μέλη του αυτού σώματος. Το Ευαγγέλιο απευθύνεται προς όλους και προς τον καθένα. Οπωσδήποτε ένας δάσκαλος, ένας πατέρας, ένας ποιμένας έχει μεγαλύτερη ευθύνη και θα πρέπει να βοηθήσει και με τον λόγο του και με το παράδειγμά του και να εμπνεύσει τους ανθρώπους που τον ακούν. Αυτό είναι αλήθεια και έτσι είναι και έτσι πρέπει. Τώρα, εάν εμένα ο πατέρας μου δεν είναι καλός, δεν θα ψάξω να βρω έναν άλλον πατέρα. Δεν μπορώ να πάω να βρω έναν πιο καλό, πιο έξυπνο, πιο θεοφοβούμενο, πιο ενάρετο. Είναι ο πατέρας μου. Πρέπει να τον αποδεχθώ. Αν μπορώ, θα του πω κάτι με διάκριση. Αλλά δεν μπορώ και πάρα πολλά πράγματα να κάνω, έτσι θα υπομείνω και θα προσευχηθώ να τον φωτίσει ο Θεός και αυτό που έπρεπε να μου πει εκείνος θα πρέπει τώρα να του το πω εγώ. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι αγιότητος, αρετής, θυσίες, γνωστοί και άγνωστοι, υπάρχουν και άνθρωποι που δυστυχώς ορισμένες φορές από υπερβάλλοντα ζήλο σκανδαλίζουν, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι επειδή ο παπάς δεν είναι ενάρετος, δεν πρέπει και εγώ να είμαι ενάρετος, ή επειδή ένας, δύο, τρεις, πέντε, δέκα παπάδες δεν είναι καλοί, αυτό δικαιολογεί να μην είμαι και εγώ καλός. Θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τους εναρέτους, τους καλούς και στις πόλεις έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Βεβαίως και αυτοί οι οποίοι σφάλουν θα πρέπει να διορθωθούν, να ανοίψουν, να μετανοήσουν, διότι όλοι είμεθα παρασυρώμενοι και όπως έλεγε ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, η μέλισσα πηγαίνει πάντοτε στα άνθη, στα λουλούδια. Η μύγα πάντοτε στις ακαθαρσίες. Ό,τι είναι ο άνθρωπος, αυτό ψάχνει, αυτό γυρεύει και αυτό βρίσκει.
Έρχομαι εγώ στην Πάτρα, λέω, έχει καμία εκκλησία, κανένα μοναστήρι, αυτό με ενδιαφέρει. Έρχεται ο άλλος, λέει, καμιά ταβέρνα, καμιά καφετέρια, αυτό τον ενδιαφέρει. Εάν βάλω μαύρα γυαλιά, τα βλέπω μαύρα. Εάν βάλω πράσινα, τα βλέπω πράσινα. Εάν βάλω κόκκινα, κόκκινα. Δηλαδή, αν είμαι πονηρός, τα βλέπω πονηρά. Αν είμαι αγαθός, τα βλέπω αγαθά. Αν είμαι αγαθός και πονηρό να δω, το κατανοώ, προσεύχομαι, ταπεινώνομαι. Σκεφτείτε, ακολουθούμε έναν Χριστό, ο οποίος ήταν στο τέλος νικημένος. Νικήθηκε, φάνηκε στο Σταυρό. Ακολουθούμε έναν Θεό σταυρωμένο, γυμνό, ακτίμονα, δεν είχε στέγη. Αυτό πρέπει να μας συνετίσει, να μας οδηγήσει σε βαθιά μετάνοια και για τα τυχόν λάθη αυτά να προσευχηθούμε, να μην υπάρχουν και όταν υπάρχουν να εξαλείφονται και να μην διογκώνονται, διαιωνίζονται, διότι σήμερα έχουμε 9.000 ιερείς στην Ελλάδα, ένας έκλεψε, όλοι οι παπάδες κλέφτες. Δεν είναι έτσι. Και δεν ξέρουμε αν είναι και αλήθεια, αν πράγματι είναι κλέφτης, δεν ξέρουμε πάλι αν μετανόησε, μπορεί και να είναι βέβαια κλέφτης και να μετανόησε, να μετανόησε. Γι' αυτό δεν πρέπει να γενικεύουμε και να δικαιολογούμε τις δικές μας υστερήσεις φέρνοντας ως πρόφαση το ότι δεν είναι καλοί όλοι οι ιερείς. Ο πρώτος που θλίβεται γι' αυτό είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά θα πρέπει να έχουμε αυτήν την διάκριση που προείπα, διότι ο ίδιος ο Χριστός, ξέρετε τι είπε, και τους Φαρισαίους λέει, όταν σας λένε κάτι καλό να τους ακούτε. Δεν απόρριψε το να δεχθούμε το καλό από παντού και δεν απόρριψε το κακό να το αποδιώξουμε ή να το μεταλλάξουμε και να γίνει συντριβή προσωπική και να λυπηθούμε για αυτόν τον παπά και όχι να χαιρόμεθα που εμείς ως λαϊκοί είμαστε καλύτεροι από τον παπά ή τον καλόγερο. Κάποιος άλλος. Δεν είναι κάποιος. Και πάει τότε να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Μωυσή που μας ευχαριστήσατε και να ζήσουμε την ευχή του και την προσευχή του στο Άγιο Όρος. Ευχαριστήσουμε και όλους εσάς, οι οποίοι ήρθατε σήμερα παρά τον δύσκολο καιρό, να ακούσουμε αυτή την ωφέλιμη πνευματική ομιλία. Ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Μωυσή. Διευχόν τον Αγίο Πατέρα Ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Gracias.